Περισσότεροι σας έμαθαν από το τμήμα ηθών. Εκείνη την εποχή βγαίνατε έξω και έτρεχε ένα πεζοδρόμιο. Μου έχει συμβεί να. Επειδή ξεκινάγαμε νωρίς τα γυρίσματα, άρα πολλές φορές βρισκόμουν, ας πούμε, στον δρόμο, είτε για να πάρω ένα ταξί, είτε με τη μοτοσυκλέτα κτλ. Στις 7 η ώρα το πρωί για να πάω στο γύρισμα. Λοιπόν, αυτό που συνέβαινε είναι τι. Πράγματι, να περνάει ένα πούλμαν με μαθήτριες, ας πούμε. Και να. Τώρα, είτε για πλάκα, είτε. Τι πλάκα, είτε αυτό. Ο ηρωάς τους. Ναι, γινόταν ένα σχετικό μεταξύ πλάκας, αστείου και σοβαρού. Πράγματι, υπήρχε έτσι και μια χαρά από τον κόσμο. Την ψώνησατε λίγο εκεί. Κάποια στιγμή μπορεί και να την ψώνησα, ναι. Δεν αμφιβάλλω. Κυκλοφορήσατε μόνο με μοντέλα. Δεν έγινε κατόπιν αποφάσεως. Μάλλον ήμουν πάντα λάτρης του ωραίου. Και η αλήθεια είναι ότι όταν σου δίνεται μια ευκαιρία να βλέπεις τόσο όμορφες γυναίκες και γενικά ωραίους ανθρώπους. Γιατί όχι. Ποιος θα έλεγε όχι. Θα πρέπει να είσαι, δηλαδή, να έχεις κάποιο πρόβλημα. Καταρχήν, έχετε παντρευτεί ποτέ? Όχι, όχι. Δεν το λέτε και πολύ σίγουρα, δηλαδή, ναι. Όχι. Δεν επεδίωξα ποτέ το γάμο. Όχι ότι θέλω να κάνω ότι είμαι ιδιαίτερα αντισυμβατικός. Ο καθένας έχει τις απόψεις αυτά. Δεν ήταν στις προτεραιότητές μου. Είχα δεσμούς. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήμασταν σαν παντρεμένοι. Αλλά δεν ήταν, αν θέλεις, μέσα στις δικές μου προδιαγραφές και στα θέλω μου το να επιθυμήσω να το κάνω γάμο. Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε εάν υπήρχε μια εγκυμοσύνη ή αν κτλ. Δεν θα έτυχε ποτέ. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες. Ναι. Οι ηθοποιοί της γενιάς σας και καμιά δεκαετία νωρίτερα, αλλά και ειδικά οι ηθοποιοί της γενιάς σας, πολλοί έχουν κρατήσει χρήματα και πολλοί δεν τα κατάφεραν να κρατήσουν χρήματα. Χοντρικά κέρδισα χρήματα, έχω ζήσει καλά. Αυτή τη στιγμή είμαι ένας εργαζόμενος ηθοποιός. Σήμερα είναι το 2016, ο κύριος Λιγνάδης, που είναι ένας θεατράνθρωπος, έκανε τη δήλωση ότι η Φουρέιρα μπορεί, γιατί όχι, να παίξει την Επίδαυρο. Υπάρχει μια άποψη και την πιστεύω κι εγώ. Ο κάθε άνθρωπος δυνητικά μπορεί να παίξει θέατρο. Βέβαια, για να βγεις σε ένα χώρο σαν την Επίδαυρο, απαιτούνται κάποιες τεχνικές προδιαγραφές και ικανότητες. Μακάρι όσοι προσπαθήσουν και πάνε στην Επίδαυρο να έχουν αυτές τις προδιαγραφές.